Αποκριτήστε ο ηγεμόν, είπεν αυτής, τι να θέλετε.
θέλετε από τον Δίο απολύσω ημίν. Ιδέ λοιπόν Βαραβάν, λέγει αυτής ο Πιλάτος, τίουν πίσω ήσουν των λεγόμενων Χριστών, λέγουσιν αυτό πάντες σταυρωθήτων. Ο δε ηγεμονεύει, τι γαρ κακόν επίησεν, ιδέ περισσός έκρασον λέγοντες σταυρωθήτων. Ιδόν δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ απενύψατο τας χείρας απέναντι του όπλου λέγω, αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραβάν, το δε ήσουν φραγγελός σας, παρέδοκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος παραλαμβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριο, συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν και εκδίσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνη και πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπεσον αυτό λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και επτήσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού και όταν έπαιξαν αυτόν εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και έδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρό. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν οι ναάροι των σταυρών αυτού και ελθόντες εις τόπον λεγόμενων Γολγοθά, ως έστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιν όξος μεταχωλείς με μειγμένον και γευσάμενος σου κύθελε ποιν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού, να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού και γραμμένη. Ούτως εστίν Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούντες είναι αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εξ ευωνήμων.
εις δε των κρεμαστέντων κακούργων, ευλασφήμι αυτών λέγον, εις ή ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο έτερος επετήμα αυτό λέγον, ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίματι ή, και εμείς μεν δικαίως άξια γάρον επράξαμεν, απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε το Ιησού, μνήστητι μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπεν αυτό ο Ιησούς, αμήν λέγωσι, σήμερον μετεμού εσύ εν το παραδείσο. Ιδέ παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντες, ο καταλύον των ναών και έντρισιν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν, Υιός του Θεού, κατάβηθη από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον, άλλους έσωσε, εαυτόν μου δύναται σώσε, η βασιλεύς Ισραήλ εστί, καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρισάστον είναι αυτόν η θέλη αυτόν, είπε γάρ ότι Θεού είμαι Υιός. Από δε εκ της χώρας σκότος εγένετο επί πάσαν τη γη έως ώρας ενάτης, ερίδε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγω. Λαμάσα βαχθανή, του τέστη, Θεέ μου, Θεέ μου, η να τι με εγκαταλείπες. Την έσδε των εκείεστό των ακούσαντες έλεγον, ότι ηλίαν φωνή ούτως, και ευθέως δρομώνης εξ αυτών και λαβών σπόγκων πλήσαστε όξους και περιθείς καλά μου επότισεν αυτόν. Η δε λυπή έλεγον, άφες είδομε ή έρχεται Ηλίας σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλι κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστης δύο από άνωθεν έως κάτω και η γη εσύστη και πέτρες χίστησαν και τα μνημεία νεόχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού εισήλθον εις την Αγίαν πόλη και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες τον Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Υιούν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή την, ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, ρώτησαν τον Πιλάτον
ή να κατεαγώσει αυτόν τα σκέλη και αρθώσει. Ήλθωνουν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του συσταυρωθέντος αυτόν. Επίδε τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεχνικότα, ού κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλίστων στρατιωτών, λόγχοι αυτού την πλευράν ένοιξεν, και ευθέως εξήλθεν, αίμα και είδωρ. Και ο Ιωρακός με μαρτύρηκε, και αληθινή εστί η μαρτυρία αυτού. Ακείνος είδεν ότι αληθή λέγει, είναι και εμείς πιστεύσετε. Εγένετο γαρτάφτα, είναι η γραφή πληρωθεί, ως του νου συντριβήσετε αυτού. Και πάλι νετέρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεκέντησαν. Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ, από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν το Ιησού από τις Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό. Ενέσιν Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Ιωσήμι, οψίας δε γενωμένης, ήλθεν άνθρωπος πλούσιος, από Αρημαθέας, του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού, ούτως προσελθόν το Πιλάτο, ητήσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλευσε, αποδοθήνε το σώμα και λαβών το σώμα.